Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς έχουμε τις πρώτες εικόνες από το γόνιμο του Δήμου Συντικής, εκεί όπου εκτελήθηκε μια τραγωδία από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία, όπως ακούσαμε προηγουμένως. Πάμε λοιπόν να δούμε τις πρώτες εικόνες. Θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Βαγιονά. Με ακούει, με ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Σας ακούω λοιπόν. Τι γίνεται, για δώστε λοιπόν, μας την εικόνα. Αναστασία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ από το γόνιμο. Ένα τραγικό γεγονός συνέβη σήμερα το απόγευμα μετά τις 7. Ένας ηλικιωμένος, φάνηκε ότι έτσι πήρε ακριβώς. Φωτιά. Γιώργο, δώσε μας λίγο την εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυτή την είδηση, στιγμή, δώσε αυτή μας τη τώρα στιγμή, την εικόνα. Αυτή τη στιγμή είναι δύο πυροσβεστικά οχήματα τα οποία τελειώνουν την κατάσταση, έχουν μπει στο χώρο που είναι ο Θανών. Το σπίτι ακόμα καπνίζει. Μπαινοβγαίνουν οι πυροσβέστες, ξυλώνουν δηλαδή τις πόρτες, αυτά βγάζουν κάποια αντικείμενα έξω. Δηλαδή προσπαθούν να ολοκληρώσουν την επιχείρηση της κατάστασης. Μάλιστα. Εδώ ήταν και είναι οι παράγοντες του Δήμου, ο Δήμαρχος. Δίπλα μου έχω τον κύριο Μαϊκόπουλο, ο οποίος θα συνομιλήσει λίγο μαζί σας, θα πει τα γεγονότα όπως τα βιώσαν από την αρχή οι κάτοικοι εδώ του χωριού. Βλέπουμε λοιπόν τις πρώτες εικόνες από το σπίτι στο γόνιμο, όπου στις 7 το απόγευμα ξέσπασε φωτιά, όπως μας είπε νωρίτερα ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, ο κ. Σωτήρης Δημητράκης. Βρισκόμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το χώρο εκεί της τραγωδίας. Έχεις δίπλα σου τον κύριο Παναγιώτη Μαϊκόπουλο, ναι, ο οποίος είναι... Ο κύριος Μαϊκόπουλος, σας τον δίνω τώρα να συνομιλήσετε. Λοιπόν, κύριε Μαϊκόπουλε. Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Αναστασία. Πρόεδρε. Συγγνώμη που μιλάω στον ελληνικό. Σας ακούμε. Σας ακούμε, Πρόεδρε. Καλησπέρα από γόνιμο. Λοιπόν, είχαμε ένα τυχαίο συμβάν τώρα το βραδάκι, 7 η ώρα. Κάποιος ηλικιωμένος 82-80 ετών ήταν. Έμεινε στο σπίτι δίπλα και ο γιος του έμεινε. Από ότι πήρε φωτιά από τη σόμπα. Έπεσε κάποιο κάρβουνο κάτω, πήγε να προσπάθησε να τη βάλει μέσα, δεν μπόρεσε. Λόγω της ηλικίας κιόλας φυσικά. Πήρε χαμπάρι ο γιος του και ο γονός του. Τρέξανε να το βγάλουν, ήταν πίσω από την πόρτα ο παππούς. Τον είπαν να ανοίξει την πόρτα, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Προφανώς ίσως από τους καπνούς και μετά αυτά. Δεν μπορέσανε να ανοίξουν την πόρτα, έσπασαν το παράθυρο να μπει μέσα και εκεί ήταν ότι επεκτήθηκε η φωτιά πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να χάσουμε τον χωριανό μας εδώ πέρα. Τον ο κόσμος εδώ, διάχρονο, έτσι. Ναι, ναι, ο κόσμος εδώ, γειτονιά αυτά ήρθαν, τρέξαν να βοηθήσουν το χωριό με ελάστικα, με νερά, με αυτά. Οι πυροσβεστικές ήρθαν, ασθενοφόρα, όλοι ήρθαν εδώ. Δεν βοηθήσουν, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε, δεν μπόρεσαμε να σώσουμε τον άνθρωπο. Τραγωδία λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Και κρίμα για τον συνάνθρωπό μας, για τον συγχωριανό. Βέβαια, κρίμα, γιατί τέτοια πράγματα είναι πολύ άσχημα. Καλά είναι να μιλάμε στο τηλέφωνο για άλλα πράγματα, αλλά όχι για τέτοια πράγματα. Είναι δύσκολο. Να βλέπεις να καίγεται μέσα και να μην μπορείς να δώσεις βοήθεια να τον σώσεις. Συνομιλήσατε με τους συγγενείς? Όχι, όχι. Ναι, με τους συγγενείς μίλησαμε, με τον γιο του, με τον εγγονό του και με τους άλλους εδώ πέρα, δηλαδή χωριανούς εδώ πέρα που ήταν. Τι σας είπανε? Είπανε αυτό το συμβάν, ότι προσπάθησε ο γιος και να ανοίξουν την πόρτα με τον εγγονό. Ο παππούς δεν άνοιγε την πόρτα, δεν ξέρω αυτό που σας είχα πει και προηγουμένως. Με αποτέλεσμα προσπάθησε ο γιος να μπει από το παράθυρο μέσα και δεν μπόρεσε να μπει γιατί η φωτιά επεκτάθηκε και έγινε το κακό στο συμβάν. Πήραμε ελάστιχα να σβήσουμε. Χρειάστηκε να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες? Ορίστε. Οι συγγενείς του 80. Όχι, 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 όχι. Όχι, εντάξει, δηλαδή εδώ είναι οι κύριοι, οι όσοι κόροι, οι γυνήφες, τα εγγόνια είναι εδώ πέρα. Μάλιστα. Τραγωδία και όταν συμβαίνει. Δυστυχώς. Μπροστά δυστυχώς στα για το γόνιμο σήμερα έχουμε κάτι... μια άσχημη βραδιά. Πραγματικά για το γόνιμο. Ναι, ναι. Βλέπουμε εκεί και κατοίκους οι οποίοι είναι ακόμη εκεί συγκεντρωμένοι, ναι, ναι, ναι. Συγκλονισμένοι. Ναι, είναι συγκεντρωμένοι εδώ πέρα, έχει κόσμο πολύ ακόμα εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα είναι πυροσβεστικοί, προσπαθούν δηλαδή να σβήσουν ό,τι υπάρχει. Ο νεκρός είναι μέσα στο δωμάτιο εκεί που κάηκε. Περιμένω τώρα, δεν ξέρω την νεκροχώρα, τι να στείλω, να τον πάρουν για να τον... Δεν κινδύνεψαν... Όχι, όχι, δεν όχι. Κινδύνεψαν δίπλα, είχε το σπίτι, δίπλα είχε το σπίτι του άλλου το μεγάλο, αλλά ευτυχώς δεν έγινε τίποτα χειρότερο. Ευτυχώς. Δεν πήρε φωτιά. Βλέπουμε και στα πρόσωπα των συγχωριανών εκεί, ναι, ναι. Ζωγραφισμένη η θλίψη και έτσι αναστατωμένοι οι άνθρωποι, ναι, ναι, όλοι. Ναι, 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 Αναστασία, δυστυχώς κρίμα.
Δηλαδή μια νύχτα σήμερα που λένε κρύα. Κάνει και κρύο, είναι και κρύα λόγω του συμβάντος, δυστυχώς. Κύριε Μαϊκόπουλε, έτσι έχει η κατάσταση. Μας δώσατε την εικόνα. Να σας ευχαριστήσω, αν και ήταν δυσάρεστος ο λόγος για τον οποίο συνομιλήσαμε. Καλό βράδυ και καλό κουράγιο. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που ήρθατε να τραβήξετε. Δυστυχώς άλλες στιγμές θα θέλετε να τραβάμε άλλα πράγματα, άλλες εκδηλώσεις. Έτσι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Γεια σας. Καλό βράδυ.